Είχαμε αυτή την επίθεση στον συνάδελφό μα, τον δημοσιογράφο των Θωμάτων Ιακόμπι, mm -hmm. τον φωτορεπόρτερ τη Deutsche Welle. Είναι η ελευθερία Ισπυράκη μαζί του, yeah, εχθέ yeah. κατά τη διάρκεια τη διαμαρτυρία κατά του μεταναστευτικού. Ελευθερία. Έτσι ακριβώ. Χθε το μεσημέρι, λοιπόν, κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου για του πρόσφυγε, στο, στο κέντρο τη Αντιθύρα, συγκεκριμένα στο Σύνταγμα, ο κ. Θωμάς για μια φορά κατέβηκε να κάνει το χρέο του. Έτσι λοιπόν, πριν, λί... λίγο πριν από τις δύο, μία ομάδα τόμων τον προσέγγισε αφού τον ρώτησε το όνομά του. Για την ακρίβεια τον ρώτησαν «Αν είσαι ο Θωμάς ή και εκείνος τους απάντησε θετικά. Ξεκίνησαν λοιπόν να τον βρίζουν και να τον χτυπάνε. Δεν έδειξαν κανένα έλεος. Κανένα έλο και όλα αυτά, βέβαια, λίγα μέτρα πιο πέρα βρισκόντουσαν οι αστυνομικοί. Οι οποίοι, μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίε, δεν αντέδρασαν έγκαιρα. Όλο το επεισόδιο θα μα το πει και ο κύριο Ιαγκόμπη διήρκησε πέντε λεπτά. Ο ίδιος ωστόσον, που μα λέει ελευθερία. Και πάνω... ε, φαίνεται και από ένα, την ε, όψη ε, του συναδέλφου να τον να καλημερίσουμε. Ναι, 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 ναι. ε, να τον να καλημερίσουμε ναι, 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 να ευχηθούμε, να ευχηθούμε ναι, και περαστικά, αρχικώ. Είναι φανερά τα χτυπήματα που δέχτηκε. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Ναι, Καλημέρα. αυτό που συνέβη Καλημέρα. <laughs> Καλή σας μέρα. Ε, ήμουνα ε, να κάνω τη δουλειά μου όπω τη κάνω πάντοτε και συγκεκριμένα όχι μόνο σαν δημοσιογράφος αλλά και σαν βοηθό τη Αγγελική Κουρούνη που μαζί κάναμε τη ταινία Χρυσή Αυγή, Μια προσωπική υπόθεση. Για αυτή τη δουλειά έφαγα ξύλο. Και αυτό που ήθελα, η ιδέα ήταν να, να περιγράψω, να δείξω ε, πώ συμπεριφέρεται τώρα η ακροδεξιά, οι φασίστες μετά την πρόταση τη εισαγγελέα, η οποία φέρνει ξανά ε, ταύματα εφόντου στον δρόμο. Και ακριβώ αυτό είδαμε και Mm -hmm. Τι σου είπαν, ε, 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 συγγνώμη για τον Ενικό, για την ευκολία τη συζήτηση, τι σου είπαν, ε, ε, σε προσέγγισαν, σε, πόσοι ήταν, τι σου είπαν, τι σε ερώτησαν, πώ πώς έγινε η επίθεση. Αυτή η ομάδα που. Αυτή η ομάδα που μου επιτέθηκε ήταν καμιά δεκαριά άτομα. Mm. Ε, είχαν περάσει ε, μπροστά μου, mm. με αναγνώρισαν, mm. είδα, έκανα οπτική επαφή με το βλέμμα τους, με αναγνώρισαν, ήρθαν αμέσως από πίσω που προσπάθησαν να απομακρύνθω και είπαν, είσαι ο Θωμάς Γιακόμπη. Είπα, ναι, μου βγήκε αφόρμητα, δεν μπορούσα να κάνω αλλιώ, διότι είμαι περήφανο για τη δουλειά που έκανε η για τη Χρυσή Αυγή, που βοηθήσα. Ε, μετά αμέσω ήθελαν την κάμερα, που δεν υπήρχε περίπτωση να την δώσω όσο μπορούσα να αντιστέκομαι. Μου πήραν τρία τηλέφωνα, το μαγνητόφωνο, ανοίξανε την τσάντα, με χτυπήσανε. Το ίδιο όπως και πέρσι. Ε, δεν κατάφεραν. Η κάμερα να μου την πάρουν, επειδή είχα βοήθεια από συνάδερφους που με προστάτεψαν. Είναι η δεύτερη φορά που δέχεσαι επίθεση για τη συγκεκριμένη δουλειά και επίση είδαμε ότι και ενώ ήσουν χτυπημένο, συνέχισαν κάποιοι να σου επιτίθενται φραστικά και είδαμε ότι ακόμη και ενώ έχει τα αίματα και ήσουν χτυπημένο, αντέδρασε ακόμη και τότε. Ε, με βαρύτατου και εσύ χαρακτηρισμού απέναντί του. Και ενώ δεν είχε καμία ε, αστυνομική. Ε, ασπίδα εκείνη την ώρα. Παρά μόνο του συναδέλφου μα που έσπευσαν να, να σε βοηθήσουν, Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι. Πρέπει να, να είμαστε μπροστά του, να μα βρουν μπροστά του, να ξέρουν ότι δεν του ανήκει αυτό το τοπίο. Δηλαδή, ο δρόμο, οι πλατείε, η κοινή ζωή δεν του ανήκει και δεν μπορούν να μα πρόχνουν σε καμιά αγωνία που να κάτσουμε και να φοβηθούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Mm -hmm. Θα συνεχίζουμε, θα βγει και δεύτερη ταινία. Η, η, αστυνομία πόσο κοντά ήταν στο περιστατικό. Κοιτάξτε, τούτη τη στιγμή η κάμερα με ενδιαφέρε. Δεν ε, μπορούσα να παρατηρήσω ποια, ε, ποια, απόσταση ήταν η αστυνομία. Ε, θεωρώ ότι δεν ήταν πάνω από 20 μέτρα από μένα. Ναι, αλλά είπε ότι αισθανόσουν ασφαλεί. Γι' αυτό είχα σερνεί στον δρόμο για να είμαι κοντά στην αστυνομία. Γι' αυτό, αισθανόσουν ασφαλεί. Φώναξα πάρα πολλέ φορέ, καλέστε την αστυνομία. Πάρα πολλέ φορές το, το ξαναείπα. Καλέστε την αστυνομία. Και η συνάδελφος πήγε μάλιστα να τους πει ότι χτυπάει άνθρωπο και αυτοί περίμεναν να αναφέρουν ΜΑΤ, δημήρια ΜΑΤ, από αλλού. Ελευθερία προσαγωγή για το περιστατικό είχαμε κάποια από την αστυνομία. Υπήρξε κάτι? Δυστυχώ τώρα μέχρι στιγμή δεν έχει γίνει καμία προσαγωγή. Ωστόσο, ο κύριο Γιάνκο και σήμερα του πάει ε, υλικό από την ε, α, δικό του προσωπικό υλικό να του το δώσει. Και από εκεί και πέρα έχουν και άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι τα έχουν προσκομίσει ήδη στην αστυνομία προκειμένου να σχηματίσουν μια εικόνα. Προσπαθούμε να δούμε τι εξέλιξη θα έχει, γιατί όπω έχουν πάρα, έχει πει πάρα πολλοί κόσμο ο οποίο βρισκόταν εκεί, είναι άδικο. Είναι άδικο ένα δημοσιογράφο να βρίσκεται στον δρόμο να κάνει τη δουλειά του, οι, οι, αστυνομικοί να βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση και να μην αντιδρούν. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι βρίσκονταν στο σημείο και έχουν προσωπικέ μαρτυρίε να πούν στου αστυνομικού. Ε, για όλο αυτό που, που συνεπλά, να αν δεν έχει γίνει Θα δυστυχώς. προχωρήσει σε, σε κατά των ε, ατόμων που του επιτέθηκαν και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Και βεβαίω. Και βεβαίω θα, θα, θα καταθέσω μήνυση, ε, παρόλο που λάβω ε, απειλέ ε, από το Ιντερνετ, από τα social media, από του φασίστε. Ε, δεν είναι κάτι θα, τα οποία θα, με, θα μα σταματήσει σε καμία περίπτωση. Ευχαριστούμε πολύ και περαστικά. Περάσουμε...